Συγκεντρώνουν και μεταφέρουν ξύλα από το βουνό. Οι παραγγελίες πολλές και οι υλοτόμοι δουλεύουν πυρετοδός για να προλάβουν. Τα δανειάζουμε και μετά έρχεται το φορτηγό, με γυρανό το φορτώνουμε και τα πάμε στη μάντρα κάπου. Η μεταφορά από το βουνό στις μάντρες για το κόψιμο των ξύλων σε μικρό μέγεθος είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Πιστή βοηθή των υλοτόμων, τα γαϊδουράκια. Οι υλοτόμοι της Ιμαθίας καθημερινά κάνουν 2 χιλιόμετρα με τα γαϊδουράκια, με τα μουλάρια, έτσι ώστε να φέρουν τα ξύλα από το βουνό και να τα πάνε στην μάντρα. Η τιμή του κυβικού των ξύλων εκτινάχθηκε σε σχέση με πέρυσι. 55 ευρώ πέρυσι τον Αύγουστο, 70 ευρώ φέτος. Αύξηση σχεδόν 30%. Η αύξηση για ποιο λόγο έγινε? Λόγω της συζήτησης και αύξηση του καυσίμου φυσικά και του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα ξύλα για τις σόμπες ή ακόμη και για τον τζάκι πρέπει να είναι μικρά. Έτσι, μετά τη μεταφορά τους στις μάντρες, πιάνουν δουλειά οι χειριστές μηχανημάτων που κόβουν τα ξύλα σε διάφορα μεγέθη. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν προλαβαίνουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δουλεύουμε 8-9 ώρες τη μέρα και δεν υπάρχει το ξύλο που κόβεται. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι διαθέσιμο. Γιατί έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες, θα μπορούσα να εξυπηρετήσω από τον Οκτώβριο και έπειτα. Οι παραγγελίες φέτος ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, λένε έμποροι, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που επέστρεψαν για λόγους οικονομίας στη λύση της ξυλόσομπας. Πόσες παραγγελίες δίνετε την ημέρα? Πολλές, δεν προλαβαίνουμε, πολύ δουλειά έχει. Ανάλογες, ίσως και μεγαλύτερες, αναμένεται να είναι οι αυξήσεις στις τιμές των ξύλων που πολλούνται στην Αθήνα, καθώς ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί επιπλέον και με το αυξημένο κόστος μεταφοράς στην πόλη.